Στην προσπάθειά του να διασκεδάσει το αίσθημα αδικίας και αντίδρασης μερίδας πολιτών σε σχέση με τη διαγραφή κυρώσεων για τροχαίες παραβάσεις, ο Γενικός Εισαγγελέας σε νέα ανακοίνωσή του διευκρινίζει ότι καμιάς άνησης μεταχείρισης δεν πρέπει να αισθάνεται ότι έτυχε κανένας πολίτης. Ο κάθε πολίτης ο οποίος διαπράττει μια παράβαση υφίσταται τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και κανένα παράπονο δεν μπορεί να έχει για τούτο. Η νομική υπηρεσία, αναφέρει ο Κώστας Κληρίδης, δεν διαγράφει αδιάκριτα και συλλήβδει τροχαίες παραβάσεις. Στις περιπτώσεις όμως όπου πολίτες αντιμετώπισαν ιδιαίτερο πρόβλημα λόγω παραδείγματος χάρη των γνωστών συνθηκών στη Λεωφόρο Γρήβα Διγενή σε μια δεδομένη περίοδο, και αυτοί αποτάθηκαν στη νομική υπηρεσία. Τα αιτήματα όσων αποτάθηκαν αξιολογούν το ένα προς ένα και εκκρίνουν το ανάλογα με τα δικά τους περιστατικά, χωρίς καμιά διάκριση ως προς το όνομα ή την ιδιότητα του αιτητή. Στο θέμα επανήλθε με νέα ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην βουλευτής του ΔΥΣΥ, Ανδρέας Θεμιστοκλέους. Στην περίπτωση του φίλου σου, Πόλη Πολυβίου, και της συζύγου του, οι διαγραφές εκτός από άδικες, αδικαιολόγητες και αθέμητες ήταν μαζικές και συλλήβδην. Σύνολο 34. Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους στην ανάρτησή του παρουσιάζει οπτικό υλικό, σύμφωνα με το οποίο το σύστημα φωτοεπισήμανσης κατέγραψε πλασιέ εταιρεία στην ίδια περιοχή και την ίδια περίοδο με τον Πόλη Πολυβίου να παρανομεί. Και διερωτάται: γιατί αυτοί οι φίλοι σου δεν υπέστησαν τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος, αλλά αντίθετα ευεργετήθηκαν από εσένα? Τα αδικήματα στην πιο κάτω περίπτωση τελέστηκαν από πλασιέ εταιρεία στην ίδια περιοχή, από την ίδια κάμερα και την ίδια περίοδο, Ιούλιο του 2014, που ο Πόλης Πολυβίου παραφίαζε το όριο ταχύτητας 15 φορές. Γιατί δεν επέδειξες την ίδια ευαισθησία, φιλεσπλαχνία και υψηλή αίσθηση δικαίου, όπως αυτές που με τα χαράς επέδειξες στο ζεύγος Πολυβίου? Ο κύριος Θεμιστοκλέους καταλήγει αναφέροντας ότι ο Γενικός Εισαγγελέας συνεχίζει χωρίς ντροπή, σύμφωνα με την έκφρασή του, να βγαίνει δημόσια και να προκαλεί το περιδικαίου αίσθημα.